Κύριε Καλαθανασόπουλε, το ΚΚΕ δεν υπέγραψε, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία και θα ψηφίσει την πρόταση μορφής. Έτσι κι αλλιώς καταψηφίζουμε όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή. Και δεν περιμένουμε μια πρόταση μορφής να την καταψηφίσουμε. Την καταψηφίζουμε καθημερινά στους αγώνες που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι φοιτητές, στους οποίους αγώνες το ΚΚΕ μορτοστατεί. Όταν άλλα κόμματα είτε τους κλεβάζουν είτε είναι απόντες. Είτε τους υπονομεύουν. Ένα. Δεύτερον, εδώ έχουμε να κάνουμε μια προσχηματική αντιπολίτευση. Γιατί το όλο αυτό, δύο στοιχεία φτάνουν να τα αποδείξουν. Το 92% των ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το 92%. Και το 78% ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σύμπτωση υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει ο λαός να έχει καμία εμπιστοσύνη σε ένα εχθρικό κράτος, το οποίο οδηγεί και στα εγκλήματα. Γιατί το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα του κράτους διαχρονικά, το οποίο δεν είχε φροντίσει ούτε καν να λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας και να υπάρχει το απαραίτητο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό εσείς για να αποτρέψει. Εσείς έχετε στοιχεία που οδηγούν σε ποινικές ευθύνες. Βεβαίως, και τα έχουν καταγράψει. Του κ. Όχι μόνο του κ. Καραμαλή και άλλων. Και τα έχουν καταγράψει το πόρισμά μας. Υπουργών, υφυπουργών. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουν καταγράψει επίσημα αδικήματα και κακουργηματικού χαρακτήρα. Για την έλλειψη ασφάλειας των συγκοινωνιών, για τη διατάραξη της ασφάλειας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, και για το... Όχι, δεν έχει κανένα αδίκημα στο πόρισμά του. Λάθος κανένα απολύτως αδίκημα. Λάθος κάνετε. Δεν κάνω καθόλου λάθος, το ξέρω πολύ καλά τα πορίσματα όλα. Κανένα απολύτως αδίκημα δεν καταγραφεί. Εμείς καταγράφουμε δύο συγκεκριμένα κακουργηματικά και άλλα. Δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο θα γίνει κριτής των πάντων. Γιατί το λέμε αυτό, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που επέβαλε τα μνημόνια. Άρα εσείς δεν λαμβάνετε υπόψη αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ψάχνει να δει αν ζημιώθηκε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι για το έγκλημα για τα Τέμπη. Μην τρελαθούμε. Αυτό είναι προσχηματικό. Και το λέω αυτό για τι λόγο. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα μνημόνια είναι και το άντρο των σκανδάλων. Μόνο που τα σκάνδαλα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει νομιμοποιήσει. Γιατί ακριβώς τα λόμπι αλωνίζουν. Τα λόμπι των πολυεθνικών. Και αντίστοιχα έγινε και στην ΕΡΓΟΣΕ. Γιατί τέσσερις συμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί στον χρόνο που προβλέπονταν. Γιατί το λέει ήδη η Επιτροπή του κ. Γεραπετρίτη. Γιατί μέσα εκεί παρέβαιναν ανάμεσα τα λόμπι των Βρυξελών και καθόριζαν τμηματικά ποια θα πάρουν το οποιοδήποτε. Και γι' αυτό η 717, με βάση τα λόγια του ίδιου Σπίριτς, ήταν μια έολη και σαθρή σύμβαση. Και τέλος, να πω και το εξής, επιτρέψτε μου και ολοκληρώνω, και όλο αυτός ο τσακωμός που γίνεται για το αν θα παραπευτούν οι υπουργοί ή όχι, το έχουν συνδιαμορφώσει τα συνεταιράκια. Η μη δίωξη υπουργών, το άρθρο 86, αρνήθηκαν να το καταργήσουν στην τελευταία αναθέωση μετά από πρώτο του ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα τσακώνεται για ποιο λόγο.